βλέπουμε τι επικρατεί αυτή τη στιγμή εκεί στην Ζάκυνθο, με πολλά πολλά προβλήματα τα οποία καταγράφονται. Πάμε στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ζακύνθου, τον κύριο Χρήστο Πάστρα. Πάμε να τον συναντήσουμε λίγο. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ακούγουμε. Ακούγεστε μια χαρά. Αναφορικά τώρα με το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή αυτή τη στιγμή, πώς καταγράφεται, τι έχουμε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δυστυχώς, χτες μέχρι σήμερα το πρωί όμως, τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα για το νησί μας. Συγκεκριμένα, λόγω της ανομβρίας, είχαμε περίπου 4 μήνες να έχουμε βροχή στο νησί. Δυστυχώς, αυτή η βροχή που περιμέναμε 4 μήνες τώρα έπεσε όλοι μαζί μέσα σε λίγες ώρες. Σε λιγότερο από 15 ώρες είχαμε ένα τεράστιο όγκο βροχής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε όλο το νησί και εκτεταμένες κατολιστήσεις σε διάφορα σημεία. Έγιναν πολλές ζημιές σε καλλιέργειες, σε κτηνοτροφικές μονάδες, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις. Δυστυχώς, οι ζημιές που καταγράφηκαν είναι πολύ μεγαλύτερες από τον Ιαννό, αν θυμάστε. Σωστά. Μετά τον Ιαννό ελπίζαμε ότι δεν θα ξαναδούμε παρόμοιο φαινόμενο. Δυστυχώς το χτεσινό φαινόμενο ήταν κάτι... Κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές. Είχαμε πολλές πλημμύρες εκεί σε σπίτια, σε οικίες. Χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ναι, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την πυροσβεστική. Πραγματικά έγιναν πολλοί απεγκλωβισμοί. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα από την κακοκαιρία. Δυστυχώς όμως σήμερα το πρωί είχαμε ένα τυχές συμβάν με μια πυρκαγιά σε κάποιο σπίτι, η οποία δεν σχετίζεται φυσικά με την κακοκαιρία και θρηνήσαμε 2 ανθρώπινες ζωές. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό το περιστατικό, έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Αντιδήμαρχε, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά με την πορεία της κακοκαιρίας και η κατάσταση, βέβαια, όπως μας είπατε, έχει καταστεί διαχειρίσιμη. Τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ και την αγάπη μας από Ζάκυνθο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.